Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Το ραδιοφωνικό κόνσεπτ της ιστοσελίδας που προσφέρει μια πάρα πολύ ποιοτική ενημέρωση στο κοινό του ΠΑΟΚ. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας, είμαι ένας φτωχός πλην τίμιος δημοσιογράφος. Αριστερά μου, ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, η χαρά της πεθεράς, εδώ στο Λίμπερο. Είπε ο άλλος, φίλε, εδώ υπάρχει το δεξιά και το από εκεί. Άρα θα λες από εκεί. Ο από εκεί λοιπόν, εκπληκτικό σκητικό αυτό που έχει μείνει αποτυπωμένο κανονικά. Έτσι. Τέλος πάντων. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, βέβαια. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. 2 ώρες θα λέμε για διαιτησία. Εμείς. 2 ώρες. Διαιτησία. Να γίνουμε... Πουλάει, φίλε. Πουλάει. Τι πουλάει. Είσαι η ομάδα που έχεις 15 πεντακάθαρους πόντους. Εννοείται αυτό. Είσαι η μόνη ομάδα που έχεις κερδίσει με τον ιδρώτα σου 15 πόντους. Κρυστάλλινους πόντους. Δεν είναι πολύ. Είμαι κομμουνιστής χαλήφης σήμερα. Είναι η άλλη έκδοση. Ναι. Δεν είναι πολύ. Θα έπρεπε να είναι παραπάνω. Θα ήταν παραπάνω αν έδινε το πέναλτι του Κατσικογιάννη στη Λάρισα. Ξεκάθαρα. Θα ήταν 17 τουλάχιστον. Αλλά παρόλα αυτά είναι 15 φτωχοί πλην τίμιοι πόντοι. Σαν και εμένα ένα πράγμα. Ναι. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως οι μεγάλοι ανταγωνίζονται ποιος θα πάρει τα περισσότερα σφυρίγματα. Πιο πολλά σφυρίγματα τα οποία καθορίζουν αποτέλεσμα. Οι Βάζελοι δεν δέπονται να λένε ότι είναι πέναλτι του Μόλινς που κάνει κεφαλοκλείδωμα τον αντίπαλο. Αυτό που έδωσε. Αυτό που έδωσε. Όχι, αυτά που διαμαρτύρονταν. Είναι, κανένα δύο είναι. Αυτό που κάνει η Λάρισα στη μένα είναι εξωπραγματικό. Σε όλα υπάρχουν λαβές. Κάτσε ρε φίλε. Σε όλες τις φάσεις κάνεις λαβή. Σε όλες. Όποιες στιγμές του Παναθηναϊκού έχουν κάνει λαβή. Ένα το κεφάλι, ένα από τη μέση, ένα από. Εντάξει. Αφού και αυτοί τραβάνε. Έλεος. Δηλαδή θα με τραβάνε και δεν θα τραβάω. Με λαβές, μωρέ. Γιατί με λαβές. Παρατεταμένες. Εντάξει τώρα. Για μένα 2 είναι πέναλτι. Όχι αυτό που έδωσε. Αλλά αν αρχίσει να μπει σε διαδικασία ότι έχει 5 λαβές αμφισβητούμενες, θα τα κάνει και λάθος. Εντάξει. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά χθες το παιχνίδι είχε 10 φάσεις πάλι. Αποβολές, σωστές αποφάσεις. Πέναλτι. Δύσκολες. Το offside είναι εντάξει, μεγάλο λάθος. Το offside, ρε φίλε, δεν γίνεται. Και ο Παπαδόπουλος είχε δύσκολο έργο. Στην Ξάνθη. Είχε δύσκολο, ναι, είχε δύσκολο έργο γιατί πιεζόταν και από την ΑΕΚ συνεχώς σε κάθε σφύριγμα, ρε φίλε. Ναι, και αυτό μέσα. Μην νομίζεις, πολλές ομάδες ξέρουν τα μειονεκτήματα του καθενός. Τους έχουν μελετημένους, φακέλους έχουν. Τι, δεν ξέρετε ή δεν ξέρουμε ότι κάνουν δουλειά άνθρωποι επ' αυτού μόνο για αυτό το πράγμα. Για κάθε διαιτητή. Ξέροντας λεπτομέρειες. Πώς πιέζεται, πώς αντιδρά ο καθένας, πώς λειτουργεί, εξωγηπαιδικά αυτά. Υπάρχουν εδώ κάθε μέρα. 2 ώρες διαιτησία, θα λέμε. Θα ο ΠΑΟΚ πιέζει για, νομίζω με καλή διάθεση, λίγο να βοηθήσει αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Γιατί ο μόνος μη ευνοημένος ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Αδικημένος για την ακρίβεια. Μα πας να πείσεις στον κόσμο ότι αλλάζει η κατάσταση και υπάρχουν αποδείξεις ότι αλλάζει. Και μόνο ότι λείπει ο Σπάθας και οι φίλοι του είναι μια απόδειξη. Ναι, το βίντεο διπλέγει και δεν μπαίνει. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τεχνικά, οικονομικά. Λύσουμε. Ναι, μαζί σου. Αυτή η Super League τι κάνουν εκεί που ξύνονται με την τζουγκράνα όλη μέρα. Οι ομάδες δηλαδή. Ναι, βρε, εγώ. Οι ομάδες. Οι ομάδες είναι, ναι. Ωραία, σου λέει αυτός που σε πληρώνει τη χορηγία, σου λέει βάλε VR και το πληρώνω, δεν το είπε. Το είπε. Δεν ξέρω, εδώ είναι τώρα ένα θέμα επικοινωνίας, δηλαδή τι ακριβώς λέει ο ΠΑΟΚ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, για τον αντίλογο, τι λέει. Γιατί υπάρχει αντίλογος για το video replay ή για τις αδυναμίες. Τι αντίλογος, δεν σου το πληρώνω. Γιατί δεν μπαίνει. Λέει έχουμε τεχνικά προβλήματα τώρα. Ποια είναι τεχνικά προβλήματα, δεν έχω ρεύμα. Μπορεί να λένε και ψέματα. Αυτό σου μπορεί κάποιος να θέλει να τα αποφύγει. Αυτό σου λέω. Είναι μεγάλο το θέμα. Γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ θέλει να βοηθήσει. Θέλει να κάποιον να σμπρώξει μια λύση. Η επιπρόσθετη. Για μένα δεν είναι λύση. Όχι, εκεί είναι πολιτική. Είναι του ΠΑΟΚ για να δώσει μεροκάματα. Ναι, άστε. Είναι μπέρδεμα. Δεν θα βοηθήσει. Απλά και αυτή κολοφάρα τώρα για να τα λέμε όλα με τους διαιτητές. Αντί να σεβαστούν που έχουν δημιουργηθεί συνθήκες σωστές στο ποδόσφαιρο να παίρνουν ένα μεροκάματο ξεκούραστο,
Τα έχουν κάνει μαντάρα. Πάλι θα με φέρει να του υπερασπίζομαι πάλι. Δεν μην του υπερασπίζεσαι. Ρε, εσύ τραβάνε τα πάνδυνα. Δεν με ενδιαφέρει. Να του πάνε πάλι τυφώνα. Εσύ δεν τραβά τα πάνδυνα, τα κάνει ο Πάοκρε. Δεν τραβά τα πάνδυνα. Τι είσαι γι' αυτό. Εσύ δεν τα τραβά, γιατί δεν παρετήσει. Κλαίγεσαι. Ούτε κοινή κλαίγεσαι. Τι λε, ρε. Τι λε, ρε, που δεν κλαίγονται. Δεν κλαίγονται. Ε, καλά τώρα. Εντάξει. Άσε τώρα με την σκατοφάρα αυτή. Άντε τώρα. Άντε. Δύσκολη δουλειά. Ψεύτες. Ειδικά το βοηθούν. Υποκριτές. Ποιος, ρε. Διαιτητές. Μόνο ψέμα. Και δεν γίνεται έτσι όμως. Εννοείται δεν γίνεται. Να τους έχεις στο Πινελίκι. Εντάξει. Θα τους έχω στο Πινελίκι. Εγώ δικαιώμαι να τους έχω στο Πινελίκι. Αυτοί που ευνοούνται δεν έχουν δικαιώμα να τους έχω στο Πινελίκι. Τους φτιάξαμε όλο το ποδόσφαιρο για να κονομάνε ξεκούραστα και μας τρυπάνε κιόλας. Ξεκούραστα. Ξεκούραστα, φίλε. 1,5 χιλιαρικά και το 2ωρο. Άσε με τώρα. Άντε τετράωρο, επειδή είπαν και δεν νωρίτερα. Είναι ξεκούραστο. Ξεκούραστο είναι. Βρες μου άλλη μια δουλειά τέτοια. Με 1,5 χιλιαρικά και το 2ωρο. Ο Παπαδόπουλος στην Ξάνθη έβγαλε ξεκούραστο χιλιαρικάκι. 1,5. Το value for money αξίζει. Άσε που δεν πληρώνονται. Φροντίσαμε να πληρώνονται κιόλας. Φροντίσαμε να πληρώνονται κιόλας. Ένα κομμάτι έδωσες. Εντάξει. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Να σοβαρευτούνε. Και να μάθουν να σέβονται τους ευεργέτες του. Και δεν σου λέω να σε βαντάρουνε, αλλά να μην τα κάνουνε άνω κάτω σε όλα τα άλλα. Ξαφνικά μόνο πάω και είναι η ομάδα η οποία άμα δώσουν ένα σφύριγμα παραπάνω θα έχουν πρόβλημα. Χαμός θα γίνει. Την Κυριακή δεν υπήρχε ούτε μία εφημερίδα που να βγει με πρώτο θέμα σφαγή του Πανιωνίου. Ούτε μισή. Καμία, τίποτα. Μεγάλο θέμα γι' αυτό. Αν τυχόν πάρει κάτι ο ΠΑΟΚ, εύκολα, γιατί δεν έχουν και τίποτα, εύκολα, δηλαδή σε Πανιώνιος ΠΑΟΚ ειδικά, θα έχουμε πρωτοσέλιδα και αφιερώματα. Ας βγει να τους σκίσει ο ΠΑΟΚ τότε, να παραθέσει τα πρωτοσέλιδα. Είναι ένα από τα θέματα, τα οποία, και άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά να το πούμε. Λάθη γίνονται, μεγάλα λάθη γίνονται, αποτελέσματα σαφώς αλλοιώνονται, είναι ξεκάθαρο, το βλέπουμε, αλλά για άλλη μια φορά όποιος δεν βλέπει ότι γίνονται προσπάθειες να αλλάξει η κατάσταση και ότι θα αδικηθεί και ο Ολυμπιακός όπως αδικήθηκε, θα αδικηθεί και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Όποιος δεν βλέπει ότι έχουν αλλάξει οι πίνακες, για άλλη μια φορά έχει πρόθεση ή είναι άμπαλος εντελώς. Δεν μπορείς να λες ότι γίνονται λάθη. Υπήρχε περίπτωση να μην γίνονται λάθη. Υπάρχει πρωτάθλημα στο οποίο δεν γίνονται λάθη. Το θέμα είναι, για να μην παίζουμε τις λέξεις, να μην γίνονται λάθη υπέρ του ενός μόνιμα. Και μάλιστα όλο αυτό να είναι και δουλεμένο και βάσει σε ένα σύστημα. Και με ορισμούς και με παρατηρητές και όταν με κρίσεις. Αν υπάρχουν λάθη υπέρ ενός, αυτός που τα κάνει να βαντάρεται κιόλας. Γιατί εκεί ήταν το σημαντικό. Εκεί υπάρχει απόδειξη πρόθεσης. Όταν τα λάθη είναι κατά όλων, όπως τώρα, και είναι και πολλά, είναι πολλά τα λάθη, υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει όλοι να κάνουν προσπάθεια να τα μειώσουν. Γιατί αρχίζει και φεύγει η κατάσταση. Χθες, εντάξει, το μάτς είναι για διπλό. Πρέπει να λήξει διπλό. Έτσι όπως πήγε με το δεύτερο γκολ του Περόνε. Και κατά λάθος λίγη άσος. Τρελάθηκε ο δικηγόρος. Τρελάθηκε, χάζεψε. Σε αυτή την κατηγορία πάλι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που οφείλεται σε αυτή την επικοινωνιακή συχαμάρα κατά του ΠΑΟΚ ευνοείται έναντι του τύπου αυτού, για να μην πω τίποτα αυτό που σκέφτομαι ουσιαστικά, και ο τύπος αυτός, ωραία, χρεώνει στο Σαββίδι την εύνοια του Παναθηναϊκού. Η επιχειρηματολογία. Ναι. Πώς δεν είπε ότι είναι σύμμαχοι. Ναι, αυτό που ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Λαφούζος δεν ήταν, πώς τον είχε, Ευπατρίδης. Ξέρω εγώ. Ευπατρίδη τον είχε γράψει μια φορά. Ο Κουγιάς. Ναι, σε μια ανακοίνωση. Από τις πολλές. Ναι. Για όλα αυτά ο Σαββίδης. Ο μοναδικός που πληρώνει. Ο μοναδικός που πληρώνει τους άλλους. Ωραία. Ο μοναδικός που είχε αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό μια ποδοσφαιρική μεγάλη ανώνυμη εταιρεία της χώρας. Ο μοναδικός που πιστεύει σε αυτό το προϊόν είναι και αυτός που τρώει τα πινελίκια τους ανίκανους και τους άφραγκους. Τους άφραγκους, πραγματικά τώρα. Κούγιας τώρα έχει 1,5 εκατομμύριο
budget και την έχει δει επιχειρηματίας και ισότιμος του Σαββίδη. Α, δεν φταίει αυτός. Ξαναβάλλον, εσύ σου είτε μετά. Αντί να τους έχεις εκεί σε καμιά γωνία εκεί να μην βλέπουν ούτε το 1 τρίτο του γηπέδου. Λοιπόν, ο Σαββίδης ο οποίος θα πάρει το αεροπλάνο να έρθει να δει την προπόνηση, λέει. Έχει χαζέψει. Θα πάω το αεροπλάνο και θα πεταχθώ μια βόλτα εγώ στις Μαλδίβες. Για να πεις ένα καφέ. Ναι. Τι γίνεται. Θα το είπε όμως ο γιος. Μπαμπά, εγώ έχω αυτά την ιδέα, στήριξέ με. Από πέρσι, από την προηγούμενη εβδομάδα το δουλεύανε. Ναι. Που βγάλανε εκείνη τη διαρροή ότι ο Ιβάν δεν θα πάει στο γήπεδο μέχρι να ανοίξει, γιατί είναι ένα και ταυτό. Ναι. Τώρα που ανοίγει το γήπεδο για την προπόνηση, θα έρθει και ο Ιβάν. Κατάλαβες, είναι τέτοια μαγεία. Πασόκ. Ναι, όμως του λέει ο γιος του λέει. Ε. Μπαμπά, είπα εγώ που με ξεφωνίζει γιατί γράφω όλα αυτά. Στο Instagram, ναι. Τώρα όμως είχα και μια καλή ιδέα, δεν είχα, Έλα όμως και εσύ να το. Έχεις συμφωνήσει ποτέ σε καμιά ιδέα του μικρού, δηλαδή και καταλάβω. Ποιος. Εγώ δεν έχω συμφωνήσει ποτέ σε τίποτα, δεν ξέρω γιατί. Και αυτό το τελευταίο με την ανοιχτή προπόνηση. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Θεωρώ ότι. Νομίζω κάνεις λάθος. Εντάξει, να σου πω, δεν το κατηγορώ. Δεν έχει να χάσει κάτι. Δεν είναι μια καλή ιδέα. Δεν το κατηγορώ για να μην παρεξηγηθούμε. Απλά δεν θα το έκανα εγώ. Εγώ θα το έκανα κάθε εβδομάδα. Απ' την άλλη. Δεν θα το ξεχώριζα. Πιο θετικό είναι αυτό από αυτό που. Έτσι γίνεται. Πρέπει να γίνει. Yeah. Νομίζω ότι ο Σαββίδης αυτό είπε ο μεγάλος Σαββίδης. Ότι μόνο οι ανοιχτές προπονήσεις, δηλαδή πληθυντικός, δηλαδή θα να καθιερωθεί. Αυτό είναι πιο σωστό. Δεν είναι τόσο ξεχωριστό το ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το γράψαμε και στο. Τίποτα, ρε, φίλε. Ναι, το γράψαμε και στο σχόλιο της ημέρας. Είναι 8η αγωνιστική. Όταν ο ΠΑΟΚ ξεχώρισε τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τα αντιμετώπισε ως τελικούς, εξαρτώνταν από το αποτέλεσμα αυτών των αγώνων, ζούσε και ανέπνεε γιατί θα κάνει στο Καρασκάκι και στην Τούμπα. Είτε κέρδιζε είτε έχανε. Την πατούσε μετά τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εννοείται. Την πατούσε με πολύ άσχημα. Σε ένα άλλο σύστημα, βέβαια. Τι εννοείς? Σε ένα άλλο σύστημα την πατούσε. Γιατί δημιουργούσαν εντάσεις, είχε αποβολές, είχε τιμωρίες. Ναι, μα όλο αυτό το οποίο τώρα γίνεται δημιουργεί μια ένταση, ένα κλίμα. Εδώ οι άλλοι κάνουν rotation, παίζουν για πρώτη φορά στο Camp Nou στην ιστορία τους. Και κάνουν rotation για να παίξουν μεσαία την Κυριακή. Ξύπνα, Τζομπατζόγλου. Δεν έχει ξαναπέξει ο Ολυμπιακός με Μπαρτσελόνα στο Camp Nou. Οι σούφρες αυτές με τις κληρώσεις. Πρώτη φορά παίζουν. Και τώρα που παίζουν είναι ο Βαλβέρδε προπονητής. Να του πει στα τρία, σταματήστε, ξέρω εγώ. Ποιον θα πει, το Μέση. Δύσκολα. Θα του πει από πριν, κοίτα να δεις εδώ, φάγαμε και λίγο ψουμάκι. Ένα ναι. Λιονέλ. Μήπως μέχρι που βγαίνει και τον δίνει κιόλας. Mm. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ σου λέω στα τρία θα σταματήσουμε. Πάντως αυτό το οποίο. Γιατί βλέπουμε ότι με το που τελείωσε το ΠΑΟΚ Λαμία τις επόμενες ώρες ή την επόμενη ημέρα. Υπάρχει μια κινητοποίηση. Οι πάντες. Εντός ομάδας, εκτός ομάδας, εντός ΠΑΕ, ο κόσμος okay, ο κόσμος κάνει ό,τι θέλει, δεν θα απολογηθεί. Δεν πρέπει να γίνεται μόνο πριν από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όλα τα μάτς όταν πας να πάρεις πρωτάθλημα είναι τα ίδια. Όλα. Τρεις βαθμοί. Απλά υπάρχουν και αυτά των έξι βαθμών. Που χάνει τρεις ο ανταγωνιστής σου. Αυτή είναι η διαφορά με το παιχνίδι της Κυριακής από τα προηγούμενα. Και δεν μπορεί το αποτέλεσμα της Κυριακής, όποιο και αν είναι και 0-3 να είναι, να επηρεάσει τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Όλοι ξέρουν και οι Ολυμπιακοί το ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Αυτό δεν θα αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα όλοι ξέρουμε πώς θα το πάνε το παιχνίδι αυτή. Ναι, από τη Δευτέρα και μετά, ό,τι και αν γίνει, συνεχίζεται η προσπάθεια να πάρει το πρωτάθλημα. Ειδικά άμα κερδίσεις. Ειδικά άμα κερδίσεις, αλλά και να χάσεις. Το ίδιο συμβαίνει. Έχετε κάποια μηνύματα στήριο, θα δούμε στην πορεία. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Από τώρα και για τα επόμενα λεπτά, οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν 2310-287-888 θα ζήσουν από κοντά την πρώτη νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Μπορούν να κερδίσουν εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Gaziantep Sport το αυριανό παιχνίδι Champions League αύριο 7.30 στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Να έχετε μαζί σας έτσι το ΆΜΚΑ, το αριθμό ταυτότητας κτλ. Για να γίνει γρήγορα η διαδικασία. 2310-287-888. ΠΑΟΚ Gaziantep Sport, ένα δύσκολο παιχνίδι για αυτήν την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία ξεκίνησε προβληματικά και προσπαθεί να μπει σε ένα δρόμο νικών.
Παίζει ο Κόνιαρης αύριο. Ο Ζάρας είναι. Κάθε μέρα κάτι γίνεται, ας πάντων εκεί. Θα το δούμε στην πορεία. 23-10-287-888. Ο Ντίλαρτ βλέπει, ο Κόνιαρης επιστρέφει. Ο Ντίλαρτ βλέπει. Ναι, ρε φίλε, δεν έβλεπε. Καλά πήγε προχθές, ε. Δεν ήταν κακός, φίλε. Δεν το είδα και καλά το μάτσο, δεν ξέρω τι. Στο τέλος έβαλε καμιά 10 πόντους. Στο τέλος. Μόνος του έπαιρνε την μπάλα, μπαμ, μέσα. Τρίποντα. Πεχτάρα είναι, ρε. Απλά ήταν τυφλός. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, όπως και το κάνεις. Ναι. Δεν είχε περιφερειακή όραση, δεν το καταλάβαινες. Όχι. Θα μας πεις τώρα το κατάλαβες εσύ. Εννοείται ότι το κατάλαβα άντε, εγώ. Άντε. Πρώτα απ' όλα, Μίτσο, τώρα. Κατάλαβες ότι ο αθλητής δεν είχε καλή περιφερειακή όραση. Άντε. Μίτσο. Άμα το έλεγε, οκ. Okay. Το είπε κιόλας μετά. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει αυτό ο διαγωνισμός. Κάποια μηνύματα αύριο πριν πάμε. Θα κερδίσουμε 5 πόντους. Σα το λέω από τώρα. Ναι. Πριν πάμε στα. Ναι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, ποιος είναι ο Ουρτάδο? Θυμάσαι κανένα Ουρτάδο? Έχει έναν του Ιωνικού, θυμάμαι έναν εγώ. Ουρτάδο είχε και ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά είχε έναν Ολυμπιακός για να φτιάξει. Ένας Μωυσές Ουρτάδο. Που έπαιξε την Ερυθρά. Το 10. Στην Ερυθρά Θάλασσα πήγε μετά στον Ερυθρό Ολυμπιακό. Η μάρκα του ζήτησε την άποψή του για Βαλβέρδε, έχει παίξει Ολυμπιακό κτλ. Και είπε ότι στον Ολυμπιακό πάντα υπήρχαν παρεμβάσεις του Προέδρου στη δουλειά του προπονητή. Πέφτεις από τα σύννεφα? Όχι. Δηλαδή ο Φορτούνης δεν έπαιξε 3 αγώνες στους προηγούμενους. Πιστεύεις ήταν θέμα λεμονή? Το ότι δεν έπαιξε στην δεκάδα. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω στοιχεία. Δεν ξέρω. Πιστεύεις, λέω, κάνει εκτίμηση. Εκτός από τα γεγονότα πρέπει να κάνουμε και εκτιμήσεις. Πρέπει να έχω και άλλα στοιχεία γύρω-γύρω. Γι' αυτό λες να πέφτει. Αρχίζει να πέφτει, γιατί έχει το άγχος. Και πέφτει. Είδα για ένα καλό βουτήματα Φορτούνης. Δεν το είδες. Δεν ξεφτιλίζεσαι. Δηλαδή, δεν κερδίζεσαι. Εδώ κάνει σούτρε, βάζει τον γκολ αυτό το πέναλτι. Βάζει αυτή τη τραγωδία. Κερδίζει και κάνει σούτρε. Δηλαδή, να μπουν 2.000 άτομα μέσα στο γήπεδο και να είναι όλοι αθώοι στο δικαστήριο. Μετά. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι όμως. Δεν θα είναι. Λοιπόν, κάποια μηνύματα πριν συνεχίσουμε από φίλους που συνέλαβαν την άποψή τους και βέβαια και χθες είχαμε αρκετά μηνύματα στην ομάδα μας στο Facebook και λάθος που δεν το βλέπουμε, θα το παλεύουμε. Γράφει φίλος για τη διαιτησία για την οποία σαφώς θα μείνουμε και σήμερα. Δημήτρη, αφού η κατάσταση στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο είναι ζούγκλα και επικρατεί ο νόμος του ισχυρού, όπως γενικά στη ζωή μας, ας κάνει ο Σαββίδης ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι. Οι ανίσχυροι και οι φτωχοί κλαίνε. Μαγιά τη ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, λέει, για ό,τι έγινε. Να τα λέμε όλα. Όσο και τον Κούγια, καλά κάνει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κοιτάζει το συμφέρον του. Το δεν θέμα είναι, είναι εμείς τι κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Ο παδός, ρε φίλε, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, ο συνεταιρισμός πρέπει να αποβάλει τον Κούγια. Για μένα. Εγώ δεν μπορώ να συμπράξω με έναν άνθρωπο που λειτουργεί έτσι. Ας τον Κούγια. Για τα άλλα δες. Ο καθένας το συμφέρον του. Ο καθένας ό,τι μπορεί να πάρει παραπάνω. Ο νόμος του ισχυρού. Δηλαδή εγώ που δεν κλαίγω με έναν ίσχυρος και οι άλλοι είναι ισχυροί. Σου λέει ο παδός, από ό,τι καταλαβαίνει, ότι εσύ είσαι λίγο αφιψηλού, είσαι λίγο υπεράνω. Δεν ασχολείσαι πολύ. Ο άλλος που κλαίγεται... Ναι, επέλεξα μια πολιτική σαν οργανισμός που νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα με ευνοήσει. Λέω εγώ. Γιατί αυτό συμβαίνει. Και άμα τη Δευτέρα σε σφάξει ο Κομμήνης, βγες να πεις. Την Κυριακή παίζουμε. Ναι, τη Δευτέρα θα βγεις εσύ. Ναι, εννοείται ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η πολιτική που έχει αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να ακολουθήσει θα του βγει σε καλό. Αλλά αυτή είναι η απόφαση. Τι να κάνουμε. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Αν νομίζει κανείς, για να πάμε στο άλλο άκρο, ότι ο Σαββίδης και οι δικοί του πάνε με το σταυρό στο χέρι, να κάνει λάθος. Έτσι. Δεν είναι στο άλλο άκρο, δεν είναι και κορόιδο. Όλα τα ξέρει, όλα τα προσέχει και απλώς κάνει τις κινήσεις που θεωρεί σωστές πρώτα για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο, είναι υποχρέωσή του. Να καθαρίσει όσο μπορεί και φυσικά να υπερασπίσει και το συμφέροντά του. Απλά εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι όλες οι κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ για να υπερασπίσει συμφέροντα ή για να κερδίσει πράγματα δεν τις διαφημίζει. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Έτσι. Είναι λίγο σύνθετο και καταλαβαίνω ότι αυτό
και τους το λέμε κιόλας, θα τους φέρει σε δύσκολη θέση απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στη στραβή. Πρέπει να το ξέρουν ότι αυτή η πολιτική, το να μην προβάλλονται κάποια πράγματα, θα τους φέρει σε θέση άμυνας απέναντι στους δικούς τους. Καλά, σε θέση άμυνας απέναντι στους δικούς τους είναι παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Η δική σου είναι στρατός σου, δεν είναι ο απέναντί σου. Ας βάλουν πρώτα τους δύο επιπρόσθετους που το αποφάσισαν και για το ΒΑΡ βλέπουμε. Άρα δύο μεροκαματάκια χάρη στον ΠΑΟΚ. Πού να τους βρουν, ρε. Δεν είναι τιμωρημένοι οι μισοί και θα είναι και άλλοι από ό,τι φαίνεται και δεν θα έχουν διαιτητές. Πού να τους βρουν τους επιπρόσθετους. Θα αγοράσουν. Ναι. Απλά είναι. Ας πούμε, ο Σαββίδη θα πληρώσει και επιπρόσθετους. Εντάξει. Για να ευνοείται ο Παναθηναϊκός, ο Ιάκ και ο Ολυμπιακός. Στην Ξάνθη ο επόπτης γραμμής θα, ο επιπρόσθετος λέει, θα τον έβλεπε, λέει, το Βράνιες. Όχι. Ο Σύπκας είχε εύκολη φάση. Στατική φάση είναι. Τι λες, μωρέ, που είχε εύκολη φάση. Είναι στατική φάση. Δεν φαίνεται το Βράνιες, δεν φαίνεται που είναι. Είναι στατική είναι φάση. Είναι τόσο κρυμμένος στο σώμα του. Η φανέλα του. Άσε μαζί τώρα. Τώρα μην είσαι υπερβολικός. Που είχε αν εύκολη ήταν φάση. Σε κίνηση, ωραία, δεν είναι εύκολη φάση, ωραία, δεν είναι και δύσκολη. Ναι, και καλά. Άμα είσαι διεθνής επόπτης, ωραία, διεθνής βοηθός, περιμένω από σένα να το καταλάβεις. Να τους κατηγορούμε για πράγματα εξόφθαλμα. Όχι. Όπου αποδεικνύεται και η πρόθεση. Δεν όχι αυτό το πράγμα για, τώρα. Για πρόθεση δεν μίλησα. Εσύ πόσα replay χρειάστηκες να δεις, αν είναι και τι ξεχωρίζει. Μα δεν είμαι εγώ διεθνής επόπτης. Καλά. Άνθρωπος είσαι. Δύο κεφαλοκλειδώματα πεναλτάρες έπνιξε υπέρ του Κοντού. Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ο Κουτσάφτης χθες του φύγαν πολλά. Ο Κουτσάφτης έδωσε και το πέρα του Καρεσκάκη. Ναι. Έμεινε ένα μήνα έξω. Τον ξαναβάλουνε. Είναι και μερικοί αντέμιδες. Είναι αντέμιδες. Αφού το αφήνει το κράτημα στην περιοχή και στο πρώτο στημένο, τους φωνάζει και τους λέει στο επόμενο κράτημα πέναλτι. Δεν είναι να σε εγκατέμεις ή δεν είναι σε εγκατέμεις. Με πυρσούς στην προπόρηση τιμωρήσε. Όχι, δεν τιμωρήσε. Αλλά την άλλη εβδομάδα στην Καλαμαριά τιμωρήσε. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να έχει κόσμο στην Καλαμαριά, στο παιχνίδι των Απόλλωνα. Βεβαίως θα έχει πρόβλημα αν ανάψουν πυρσούς. Βεβαίως θα έχει πρόβλημα. Όχι να τους πετάξει μέσα, να τους ανάψουν απλά. Ναι. Δεν αναφέρουμε τι θα γίνει να τους πετάξει, γιατί θα χαζέψουμε όλοι μαζί τι ισχύει. Αλλά ας μείνουμε στο άναμα. Απαγορεύεται το άναμα. Οι αεξίδες στην Ξάνθη ήταν προσεκτικότατοι για να έχουν κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Ναι, με λίγα λόγια, όσοι χαβαλέδες νομίζετε ότι πάμε γήπεδο να πετάξουμε κάποιο πυρσό. Ωραία, αυτό κόβεται φέτος. Πρωτάθλημα πάμε να πάρουμε. Πάνε να τα αλλάξουν, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν το έχουν αλλάξει μέχρι τώρα. Όταν τα αλλάξουν, το ξανασυζητάμε. Ναι. Ναι. Πάμε στην Ελένη Τιμπούντου για να δούμε τι γίνεται ρεπορτεζιακά στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα μου επιτρέψετε πριν πάμε στο ρεπορτάζ. Όχι, δεν σου επιτρέπουμε. Να ξεκινήσουμε ένα θέμα το οποίο θα φιλοξενηθεί σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24, θα ανέβει σε λίγα λεπτά και αφορά φυσικά το χαμό του οπαδού στην Λιβαδιά, τον Χρήστο, το θυμάστε κιόλας, ήταν το γεγονός που στιγμάτισε την... Πώς ξεκίνησε αυτή η σεζόν, Μπράβο, την γέρο του πρωταθλήματος, με ένα πολύ δυσάρεστο, πολύ μοιραίο και τι γίνεται? Γεγονός. Υπάρχουν έτσι φωτογραφίες από το σημείο, έχει περάσει αρκετός καιρός, ωστόσο φίλοι του ΠΑΟΚ που μένουν στην Λιβαδιά, άλλωστε είναι πολύ έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο εκεί στην περιοχή, έχουν δώσει ένα έτσι ασπρόμαυρο στοιχείο με κασκόλ, με αντικείμενα εκεί στο σημείο, το νερόμυλο ακριβώς. Θα δείτε σε λίγο και στο ΠΑΟΚ 24 φωτογραφίες από το σημείο. Μάλιστα, αρκετοί φροντίζουν να περνούν καθημερινά για να ανανεώνουν και τα κασκόλ. Γνωρίζουν ότι κάτι... Sorry λίγο, ναι. Οι συνθήκες εκεί γύρω από το νερόμυλο, τον καταραμένο νερόμυλο, είναι οι ίδιες? Πάει δηλαδή όποιος θέλει, πλησιάζει εκεί, μπορεί να... Ή βάλαν κάτι για να προστατευτεί αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι από το, από το μοιραίο αυτό γεγονός. Απλά στην άκρη ακριβώς των νερόμυλων, όπως θα δείτε σε πολύ λίγο στις φωτογραφίες, ναι, υπάρχουν έτσι κεριά, υπάρχουν κασκόλ, υπάρχουν φανέλες του ΠΑΟΚ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φροντίζουν να περνούν καθημερινά από το σημείο να βλέπουν, να επιβλέπουν ότι όλα είναι εντάξει, να ανανεώνουν τα κεριά, τα πράγματα. Γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα ευχαριστούσε πολύ την οικογένεια, η οποία βρίσκεται στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής και δεν μπορεί να το επιμελείται η ίδια. Οι ίδιοι δεν γνώριζαν προσωπικά τον Χρήστο, αλλά όπως λένε, ΠΑΟΚ είναι ο λαός του και δεν
πάβει να είναι ένας από εμάς και θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την μνήμη του. Μάλιστα. Θα το δούμε το θέμα. Βεβαίως. Πάμε στα πιο ποδοσφαιρικά. Χθες αυτή τη σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη. Skype. Ναι. Σαββίδης, Λουτσέσκου, Γκοντζάρεβα. Ο Λουτσέσκου τι δουλειά είχε? Εδώ έχει δουλειά ο Μίχελ, δεν έχει ο Λουτσέσκου. Ο Μίχελ είναι στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Είναι. Πώς δεν είναι. Ο Λουτσέσκου τι δουλειά είχε? Πέρα από τα πολλά που συζητήθηκαν και αφορούν και την στρατηγική, λέει. Εντάξει, στρατηγική. Και τον Πορτογάλο. Έχει θέματα να συζητήσει. Υπάρχουν και θέματα αγωνιστικά τα οποία έπεσαν. Με το Σαββίδη. Βεβαίως. Ο οποίος Σαββίδης μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα, αλλά φροντίζει να δίνει το στίγμα των κινήσεών του, των αποφάσεών του και μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω σύσκεψης, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Νομίζω θα καταλάβουμε τι ρόλο είχε στις επόμενες δηλώσεις του ή σε αυτές τώρα που θα γίνουν πριν το παιχνίδι. Πάντως χθες τα είπε και με τον Λουτσέσκου για αγωνιστικά νέα, σε αγωνιστικό επίπεδο. Ακολουθεί μια δύσκολη περίοδος αναφορικά με τα παιχνίδια. Για το Λεβέκ ρώτησε. Για το Λεβέκ, μάλιστα. Ο Λεβέκ, ο οποίος... Έξιμο θα είναι, εκεί μπροστά σε όλους και στο Μίχελ. Coach, με το Λεβέκ τι γίνεται? Θα το κάνω αυτό. Ναι. Όπως πολύ εύστοχα σημείωσε κάποιος, νομίζω ότι η προπόνηση, η ανοιχτή προπόνηση της Πέμπτης είναι για να δει ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο ο Λεβέκ. Φτάνει, ρε, φτάνει, το έχετε το, το παιδί. Όντως δεν είναι δημιούργημα της φαντασίας των δημοσιογράφων και των μέσων. Τέλος πάντων, να το δούμε και αυτό την Πέμπτη. Κρατάμε μικρό καλάθι αν θα βρεθεί στην προπόνηση ο Γάλλος αμυντικός. Ερχόμαστε στα της σύσκεψης, στα όσα μετέφερε ο Ιβάν Σαββίδης στους συνεργάτες του και στον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ήταν μια σύσκεψη εφόλης της ύλης, από στρατηγικά, διοικητικά μέχρι και αγωνιστικά θέματα. Να μην επικεντρώσουμε τόσο πολύ το ενδιαφέρον στο μάτς με τον Ολυμπιακό, σαφώς αυτό είναι σε πρώτο πλάνο, γιατί είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Είναι ντέρμπι το οποίο θα κρίνει και θα δείξει πολλά. Ωστόσο, ακολουθεί σειρά δύσκολων αγώνων, δύσκολων εξόδων. Υπάρχει η ΑΕΚ, υπάρχει ο Αστέρας Τρίπολης. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δείξει και να αποδείξει πολλά, με φόντο το μεγάλο στόχο και το μεγάλο στοίχημα που δεν είναι άλλο από το πρωτάθλημα. Πέρα από τα αγωνιστικά βεβαίως, υπάρχει μια έτσι επιθυμία, μια εντολή να το πω, του Ιβάν Σαββίδη να συναντηθεί ο Μάκης Γκαγκάτσης και ο Λούμπος Μίχελ με τον Περέιρα, τον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή, και με την ΚΕΔ, προκειμένου να γίνει μια ανάλυση, να τεθεί επιτάπητος οι 7 πρώτες αγωνιστικές της Super League, ποια ήταν τα συν, ποια ήταν τα πλην, τι πρόοδος έγινε. Ο ΠΑΟΚ έχει κάθε καλή διάθεση να συζητήσει, να συμβάλλει και φυσικά να καταθέσει τις δικές του προτάσεις, προκειμένου να δούμε καλύτερη εικόνα της διαιτησίας στα επόμενα παιχνίδια. Ναι, μεν έγιναν βήματα μπροστά, ναι, μεν υπήρχε αλλαγή σκηνικού στην ΕΠΟ, ωστόσο σε αυτές τις 7 πρώτες αγωνιστικές υπήρχαν και φαλσοσφυρίγματα, υπήρχαν και αποφάσεις που και ξεσήκωσαν και προκάλεσαν και ενδεχομένως να αλλίωσαν διάφορα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει κάθε καλή διάθεση να βοηθήσει για να τα ανατρέψει, και γι' αυτό κιόλας προσανατολίζεται σε μια συνάντηση με τον Περέιρα, σε μια συνάντηση με την ΚΕΔ, για να δούνε τι θα γίνει. Είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει εξ αρχής το αίτημά του και για το σύστημα με την χρήση του βίντεο, αλλά και για τους επιπρόσθετους διαιτητές. Ο ΠΑΟΚ εντοπίζει με όποια καλή διάθεση, όχι απαραίτητα θέμα, δεν βάζω απαραίτητα θέμα καχυποψίας, τα σφυρίγματα της αποφάσης εντός περιοχής. Οπότε για να εκλείψουν και αυτά τα φαινόμενα και αυτή η καχυποψία που μπορεί να υπάρχει, ο ΠΑΟΚ θέλει να επισπεύσει το μέτρο των επιπρόσθετων διαιτητών, κάτι φυσικά που βρίσκει θετική σε μια πρώτη ανάγνωση την ΚΕΔ. Νομίζω ότι το λέγατε και προηγουμένως, η χρήση του βίντεο θα καθυστερήσει λίγο. Δηλαδή είναι πιο εύκολα θα δούμε τους επιπρόσθετους μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν, ενδεχομένως σε κάποια ντέρμπι σε πρώτη φάση, παρά την χρήση του βίντεο, το οποίο ναι μεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει λύσεις σε πολλά θέματα κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των παιχνιδιών, αλλά είναι λειτουργικό. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είχε εξ αρχής τη διάθεση να το καλύψει και οικονομικά το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά το θέμα των επιτελών της ΚΕΔ, της Λίγκας και γενικά των αρμόδιων φορέων δεν έχει να κάνει με το οικονομικό του ζητήματος, αλλά είναι περισσότερο λειτουργικό, άπτεται στη FIFA και νομίζω ότι θα αργήσει σαν μέτρο να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
κρατάμε σαφώς τη διάθεση του ΠΑΟΚ να αλλάξει η κατάσταση, να βελτιωθεί μάλλον η κατάσταση. Ναι, μεν έχουν γίνει βήματα, όπως σημείωσε και τις προάλλες ο Ιβάν Σαββίδης, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Μπορώ να πω ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά ακόμη δεν είμαι ικανοποιημένος. Είναι μια γενικότερη αίσθηση που υπάρχει σε αυτές τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Δεν συγκρίνεται με τις χρονιές και με τα λάθη που έγιναν σε άλλες χρονιές, αλλά ακόμη θέλει αρκετή δουλειά για να ικανοποιεί όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Ο Λεόβατς τι έχει? Ο Λεόβατς τι έχει? Σήμερα που θα υποβληθεί σε μαγνητική, νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον Κροάτι αμυντικό, ο οποίος έγινε αλλαγή στο μάτς με την Λαμία, εκεί που είδαμε και τον Βιερίνη σε ρόλο αριστερού μπακ. Είχε κάποιες ενοχλήσεις, εξετάστηκε από τον γιατρό της ομάδας κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Από τον ΠΑΟΚ δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ανησυχία, ή μάλλον η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, τα πάντα θα κριθούν σήμερα με την μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί ο Κροάτης αμυντικός. Γενικώς δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα για τον Ράσβαν Λουτσέσκου, και να μην το πολυμελετήσουμε μέχρι και την Κυριακή. Μπαίνουν σιγά σιγά όλοι σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Κρατάω το ερωτηματικό μου για τον Λεβέκ, δεν ξέρει κανείς μέχρι και την Κυριακή. Χτες η ομάδα είχε ρεπό, απαραίτητες ανάσεις από τον Ράσβαν Λουτσέσκου για τους ποδοσφαιριστές, γιατί από σήμερα σηκώνουν όλοι μανίκια με φόντο το παιχνίδι της Κυριακής. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται με τον Λεβέκ. Ο Λεβέκ όταν είναι να μπει, αισθάνεται ενοχλήσεις. Αυτό είναι το story όλο. Και ενώ οι εξετάσεις δείχνουν καθαρές. Πεντακάθαρες. Ωραία. Ψυχοσωματικό. Πήραμε παίκτη λοιπόν με ψυχοσωματικά προβλήματα. Τέλος πάντων. Βέβαια, πάμε παρακάτω. Ναι. Το μήνυμα που καταγράφηκε χθες την Κυριακή που έχει γενέθλια, να του κάνετε δώρο μια τούρτα σε σχήμα μαγνητικού τομογράφου, θεωρείται απαράδεκτο. Απαράδεκτο, αν μη τι άλλο. Ναι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι αδιανόητο. Δεν πάω το χωνέψω. Λάθος, φίλε. Δεν είναι λάθος. Λάθος. Λάθος είναι, φίλε, να πάω ευθεία και ξαφνικά να στρίψω χωρίς λόγο. Αυτό είναι λάθος. Να πάρω παίκτη που δεν παίζει, ενώ πάω για πρωτάθλημα, δεν είναι λάθος, είναι για ξύλο. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή να φορτωθεί τώρα η ομάδα, βγαίνει ο Λεβέκ με ο Λέοβας με ενοχλήσεις και αισθανόμαστε ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος κάτι έπαθε, γιατί αν δεν παίξει αυτός θα κλαίμε μαύρο δάκρυ. Ενώ πάω να πάρω πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια, δεν είναι λάθος αυτό, Δημήτρη μου. Αν το κάνεις εσύ, θα σε περιμέναν από εδώ κάτω κάνα 2.500 άτομα. Εγώ είμαι Έλληνας. Εσύ είσαι Έλληνας, αυτό σου λέω. Εδώ με και ένα κίνηση προστασίας βγάλανε του Μυρωδιά. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, ξέρω. Φεύγω διάλειμμα, δεν είμαι καλά. Εγώ να πω λοιπόν ότι σαφώς και οι παίκτες προσανατολίζονται προς την ανοιχτή προπόνηση της Πέμπτης. Υπάρχει και δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, βγήκε χθες, φιλοξενήθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑΟΚ. Όπως βγήκε προς τα έξω, ο Ιβάν Σαββίδης θα πάρει το αεροπλάνο να βρεθεί από το Ροστόφ στην ανοιχτή προπόνηση του Δικεφάλου. Θέλει και αυτός να είναι ένα με τον κόσμο. Έστειλε το δικό του μήνυμα για συσπήρωση και ομοιογένεια στις τάξεις του Δικεφάλου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η τιμωρία της Τούμπας, μάλλον κάποιοι φρόντισαν να αφήσουν ορφανή την Τούμπα. Εμείς παλεύουμε όλες τις δυνάμεις δείχνοντας αποτελεσματικότητα. Την Πέμπτη θα είμαι και εγώ μαζί σας, ανέφερε μετά. Μισό λεπτάκι λίγο. Βάλε το Λεβέκ επιπρόσθετο, δεν έχετε ευξήματα. Ναι, είχαμε μια αυτός ο ρατσισμός κατά του Λεβέκ να σταματήσει. Είχαμε μια το bullying παρέμβαση. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος με επίσημη δήλωσή του απευθύνθηκε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κάλεσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι χθες το μεσημέρι βγήκε και επίσημα από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ το κάλεσμα για 6 ώρα το απόγευμα στην ανοιχτή προπόνηση. Στον ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται. Και την άλλη εβδομάδα το ίδιο να γίνει. Ότι βεβαίως η πρωτιά στον βαθμολογικό πίνακα, το γεγονός ότι η Τούμπα παραμένει κλειστή εδώ και αρκετές αγωνιστικές, ότι ακολουθεί μια σειρά δύσκολων αγώνων, υπάρχει δίψα στον κόσμο, έχει φέρει μια συσπήρωση στις τάξεις της ομάδας. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ, αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν και οι ποδοσφαιριστές για θετική αύρα, θετική ψυχολογία, προκειμένου όλοι μαζί, προκειμένου να γίνουν ένα όλοι μαζί την Πέμπτη, και φυσικά Ιβάν Σαββίδη παρόντος, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Θα επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά ζητήματα σε λίγο, μια συζήτηση.
μετά τη μία και το διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ένα ακόμα ποδοσφαιρικό ζήτημα σε λίγο. Συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ 24. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα για την εκπομπή μας. Αύριο δεν αναφέραμε ότι έχει και αγώνα handball ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε στην πορεία. Και μπάσκετ είπαμε έχει. Και ήταν και πολύ γρήγορη η προσπάθειά σας για να πάρετε εστία του ΠΑΟΚ Gaziantep. Τα δώσαμε τα 10. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Οι 10 πρώτοι που τηλεφώνησαν κέρδισαν εισιτήρια και θα είναι αύριο κανονικά το βράδυ στο παλατάκι για να δουν την προσπάθεια του Δικεφάλου στο δεύτερο παιχνίδι για το Champions League. Συνεχίζουμε πρώτα απ' όλα με τους χορηγούς, με κέντρο ανακύκλωση αυτοκινήτων Αλφόντσο Τσιλιμπόνι. Εκεί γρήγορα γίνεται η διαδικασία απόσυρσης. Τηλεφωνικά μόνο εσείς συμμετέχετε 2317-85444 και όλα τα υπόλοιπα από τους αδερφούς Τσιλιμπόνι. Με ήδη γυνής θήκας προχωράμε Απόλλωνος 37-39 στην Καροτούμπα για επώνυμα βλακίδια, Ισπανικών και Ιταλικών οίκων και Alter Ego για όσους ζήλεψαν καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα την εμφάνιση του Σταύρου Κόρκα την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία συζητήθηκε και πάλι στην προηγούμενη εκπομπή. Τι είπα, και βγήκε ένας να ξεφωνήσει, λέει, πώς είναι δυνατόν να τον είδατε, λέει, ωραίο. Ήταν φανερά κακοπροαίρετος. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Δεν μείωσε τον ντύσιμο, μείωσε τη δική σου παρουσία. Δηλαδή, ό,τι και να βάλεις, δεν φτιάχνεις, είπε. Ήθελε να πει. Δεν μείωσε τον ντύσιμο. Ας ρωτηθούν οι γυναίκες επιτέλους για αυτά τα θέματα, γιατί αυτές μας απασχολούν. Όλα τα άλλα. Ναι. alterego-fashion.gr, μία λέξη. alterego-fashion.gr. Είτε πηγαίνετε δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου, 12, είτε ανατολικά στην Καλαμαριά, Πασαλίδη, 85, για να αντιθείτε. Τον Πέλκα γιατί τον αποθεώνουμε, επειδή τήρησε την υπόσχεσή του ένα πιτσιρικά και τη φανέλα του. Θα γίνει πατέρα σε λίγο και να καταλάβει ότι σε μικρό. Ποιο θα γίνει πατέρα. Θα γίνει πατέρα κάποια στιγμή. Σε 4-5 χρόνια. Α, το παιδί είναι τώρα, το βάζετε το σατανά μέσα του να πούμε. Άσε να κάνει καριέρα. Τότε θα παίξει μπάλα. Τι λες, όταν κάνει οικογένεια. Γιατί δεν τον δείτε, που θέλει τον Πέλκα έξω. Μου είχε κανένα καφέ πάει. Ισχύει για του ποδοσφαιριστέ γενικά. Άιντε, ότι γίνονται καλύτεροι. Ναι, ο Μαραντόνα παντρεύτηκε και έγινε καλύτερο. Ο Μαραντόνα είχε άλλα θέματα. Ναι. Η Νάπολη πάει να πάρει πρωτάθλημα. Εκεί γίνεται χαμός. Έχει πολλές ομοιότητες με τον ΠΑΟΚ η Νάπολη. Πάρα πολλές. Χρονολογίες, ίδρυση, πρωταθλήματα, κύπελα. Αυτή η αναστάτωση τώρα τρέμει η πόλη. Τρέμει. Είναι πρώτοι, κερδίζουν παντού και είναι σε μια κατάσταση. Του πανηγυρισμού μετά το τέλος του αγώνα. Ναι. Ο Ισίγνια δεν καταλάβαινε αν έβλεπε ή όχι. Ήταν ηθοδλός. Μα με τον Ισίγνια τι έγινε. Γράφαν πριν το μάτς αφιερώματα ότι όταν πήραμε το πρωτάθλημα το 80 κάτι είχαμε κερδίσει εκεί πάλι με 0 με τον Μαραντόνα. Τώρα το ρόλο του Μαραντόνα λόγω. Εντοπιότητας και. Ναι, επειδή είναι Ναπολιτάνος, τον έχεις εσύ Ισίγνια. Εσύ θα βάλεις τον γκολ και το βάλε, ρε φίλε. Φοβερό. Αλλά τώρα πάνε στη City και σήμερα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Θα είναι το κορυφαίο παιχνίδι. Όχι. Τι. Δεν μπορεί η Νάπολη, θα είναι αφοσιωμένη στο πρωτάθλημα. Ποια δεν μπορεί, ρε. Παίζει... Δεν... Αυτόματα παίζει, ρε. Παίζει τώρα αυτόματα με την Ίντερ, νομίζω, παίζει πάλι. Δεν τους βλέπει αυτούς, δε. Ποια Ίντερ. Ποια Ίντερ. Και δήλωσε ο Σάρι για το σημερινό παιχνίδι ότι δεν είδα πολλά μάτς στη City για να μην με πιάσει κατάθλιψη. Γιατί πράγματι είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης στη City φέτος, έτσι. Και ακολουθεί η Νάπολη. Με το ποδόσφαιρο που παίζουν μέχρι τώρα, μετά θα δούμε. Η Νάπολη έχει τέτοιους αυτοματισμούς πλέον που είναι τρομακτική. Ο τρόπος που βγαίνει μπάλα μπροστά είναι απίστευτο. Και ο τρόπος που έχουν μάθει να παίζουν χωρίς φόρ. Θα δεν υποστηριχθεί είναι... πανευρωπαϊκά η Νάπολη. Έχει κουράσει η Γιουβέντους. Και νομίζω πιο πολλοί θα θέλουν. Δεν παίζει και τίποτα η Γιουβέντους. Η Λάτσιο, παραδείγματος χάρη, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να το πάρει το διπλό. Πολύ καλή και η Λάτσιο. Ο Ιζάκη που δεν σου γεμίζει το μάτι. Είναι όμως δεύτερη χρονιά, όπως και ο Σάρι. Και δεύτερη χρονιά, φυσικά. Ο Σάρι, τον οποίο είχαμε κάνει πρόταση εμείς να τον πάρουμε. Εντάξει. Ήταν στη Βερόνα αυτός που ήταν. Στη Σασουόλο, νομίζω. Ναι, κάπου ήταν. Στην Έμπολη. Στην Έμπολη. Ναι, το γράφει φίλος τώρα εδώ πέρα. Σασουόλο. Είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ. Όχι, πριν πάει πρόταση, και όλοι γελούσαν, λέει. Ναι. Πάρα πολύ καλή Νάπολη. Πάρα πολύ καλή. Και από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες βεβαίως για υπάρχει. Να παρακολουθείς. Έχει σταθερές. Και η μόνη που έχει μαύρο στόπερ και δεν κάνει λάθη.
Πώς λέγεται? Κουλιμπαλί. Τον έχω πάρει στη Ρεάλ, στο Master League. Μάλιστα. Έχω πάρει μαύρο στόπερ, έχω καταπατήσει τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη πλέον. Αυτά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα το οποίο θίξαμε και να το συζητήσουμε για να έχουμε και μία άλλη άποψη για αυτό το οποίο επικρατεί στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, μια περίεργη κατάσταση που έχει και επικοινωνιακή έτσι, διάσταση. Γιατί υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να το παρουσιάσουν αυτό που γίνεται ως το καλύτερο, άλλοι που το παρουσιάζουν ως τη χειρότερη χρονιά, άλλοι οι οποίοι το παρουσιάζουν ως το ότι δεν άλλαξε και τίποτα, τα ίδια έχουμε όπως είχαμε συνηθίσει, ο καθένας με το συμφέρον του πάντα, έτσι, γιατί και εκεί πέφτει βάρος στο επικοινωνιακό, τι θα περάσει στον κόσμο. Διαβάζουμε μία άποψη στο SDNA του διευθυντή, βεβαίως του SDNA, του Βασίλη Παθεοδόρου, που φυσικά τον έχουμε και στη γραμμή. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είσαι καλά? Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σταυρό. Πολύ καλά. Όλα καλά. Στα μέρη σας, στη Θεσσαλονίκη. Στα μέρη μας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά περνάς καλά. Ναι. Βέβαια, πάντα περνάμε καλά. Δεν κάνεις και ένα γραφείο εδώ. Α, έκανες. Ναι, κάτι κάναμε. Σε περιμένει εκεί πίσω. Για επιθεώρηση ήρθε. Για επιθεώρηση. Έχω ετοιμάσει μια γραφειάρα. Μου λέγανε βρες 80 τετραγωνικά, 70. Λέω, άσε να τα κανονίσει ο μεγάλος. Ναι. Έχει εκεί μια άπλα τώρα. Τι γίνεται, Βασίλη, να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του κειμένου σου. Ναι. Γιατί γράφεις τζιχαντιστές, πού απευθύνεσαι? Στην τζιχάντ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν το θράσος να μιλάνε οι άνθρωποι, οι τζιχαντιστές του ποδοσφαίρου, να μιλάνε για τρομοκρατία. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι οι βιαστές, όταν κάποια στιγμή συλλαμβάνονται, γιατί κάποια στιγμή δεν μπορεί να κοροϊδέψει πολύ κόσμο για πολύ καιρό. Και όμως κράτησε πολύ, ότι... κράτησε πολύ εδώ. Αλήθεια είναι. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από 20 χρόνια μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες, και το μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες κατά τη γνώμη μου αποτυπώνεται κατά κάποιο τρόπο η βελτίωση που υπάρχει, πρόσεξε, όχι στο επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας, δεν στέκομαι σε αυτό, ναι, γιατί πράγματι λάθη υπάρχουν και ίσως τα πιο εξόφθαλμα λάθη τα είδαμε αυτή την αγωνιστική. Ναι. Και μπορεί κάποιος να τα ακούσει παράτερο, περίεργο, το πώς μπορεί να λέμε για μια καλύτερη διαιτησία τη στιγμή που έχουμε δει τόσα λάθη αυτή την αγωνιστική. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το offside, το Σάββατο, ναι, ναι, τα ίδια. Έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει αυτή την αγωνιστική. Όμως. Εδώ όμως, Βασίλη, πειράζεται λίγο το μυαλό του φιλάθλου. Εκεί που πάει να πει ότι, OK, καλά πάμε, βλέπουμε κάτι διαφορετικό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει την Κυριακή. Έρχονται κάποιες μέρες και λέει, πω, τι είναι αυτό το πράγμα. Σχεδόν τα μισά ματς υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Ναι, προτιμώ όμως να βλέπω αυτό που λέμε εμείς αλλίωση αποτελέσματος, αλλά σε ένα ποσοστό που να μην επηρεάζεται η βαθμολογία του πρωταθλήματος τόσο πολύ, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή, 7η αγωνιστική ήταν, να ξέρετε πάλι, μόλις είχε ολοκληρωθεί η 7η αγωνιστική, είχε κρυφθεί το πρωτάθλημα. Με βασάρα υπεύθυνο. Ναι, 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 από τα λάθη και μόνο των διαιτητών. Και τα λάθη κατά σύμπτωση ήταν όλα υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική ιστορία φέτος. Η ιστορία είναι ότι η ΑΕΚ έχει ευνοηθεί. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχει πάρει πόντους, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Βάτσιου. Ναι. Έχουμε δει παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί, αλλά έχουμε δει και να έχει αδικηθεί κιόλας. Ναι. Είχαμε μερικές δεκαετίες να το δούμε αυτό να συμβαίνει. Αυτό του Λυσγάρα στην Ξάνθη άλλα χρόνια θα του είχαν κόψει το χέρι του Λυσγάρα και θα το κάναν βόλτα στον Πειραιά. Ναι, ναι. Φυσικά, φυσικά. Και υπάρχει και ένα πέναλτι μετά από 2-3 εβδομάδες υπέρ του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, το οποίο έπεφτε κάποιος στο κέντρο του γηπέδου και ο διαιτητής έτρεχε με τα δύο χέρια να δώσει πέναλτι. Και τώρα βλέπεις ότι υπήρξε μια ανατροπή την οποία δεν την πήρε. Ναι, όμως ήταν εσύ με τον ατρόμητο, τώρα εντάξει. Δίνεται. Υπάρχει και χτύπημα με το πόδι εκεί. Δεν υπάρχει μόνο όμως, γιατί στο όμως πράγματι όπως λες δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα χτύπημα στο πόδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το όμως που λες. Θα δινόταν εκεί. Δυο πέναλτι και μπάλα απ' έξω. Ναι. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι έξω από τα κόλπα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο, αυτό το ξέρουν όλοι. Ναι. Και πάει την δεύτερη, τρίτη αγωνιστική, δεν θυμάμαι ποια αγωνιστική ήταν, πάει στην Κέρκυρα, είχε μια κακή διαιτησία εκεί από τον Παπαδόπουλο. Αδικήθηκε.
Στο 90 ακυρώνεται κόλ του αντιπάλου που αλλάζει το αποτέλεσμα. Τώρα κάτσε για να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Σταύρος νωρίτερα, διαφωνούσαμε, δεν δίνει κανένα άλλο στους διαιτητές. Όχι, ρε. Εγώ λέω ότι ο Παπαδόπουλος στην Κυριακή στην Ξάνθη και χθες ο Κουτσάφτης είχαν δύσκολο έργο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι 15 αφισμένες φάσεις και να περιμένουν ένα αλάνθαστη. Εγώ δεν λέω δηλαδή, αυτό. Τους δίνω μια δικαιολογία. Εγώ δεν ξέρω όμως αν πιάσατε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Και είναι το βίντεο. Βίντεο assistant referee. Ναι, ναι, θα πάμε και εκεί, βέβαια. Γιατί λοιπόν, ενώ το έχουμε συζητήσει, ενώ το λέμε από πέρυσι. Ενώ υπάρχει άνθρωπος να το χρηματοδοτήσει, Βασίλη. Ναι, ότι λέει κάποιος, παιδιά, εγώ θα το χρηματοδοτήσω, φυσικά δεν ζητάμε καμία εύνοια γι' αυτό. Γιατί δεν γίνεται? Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει αυτή η κατάσταση? Έχεις καταλάβει εσύ? Τι να πω. Νομίζω ότι κάποιοι επιδιώκουν κατά κάποιο τρόπο να συνεχίζουν, ναι, να σφυρίζουν κλέφτικα όπως φύριζαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν τους αρέσει το 50-50. Το βίντεο assistant referee θα φέρει πολύ αυστηρό 50-50, γιατί εκεί που βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν 10 λάθη, μπορεί τα 10 να γίνουν 3. Είμαστε ικανοί να το ξεφτυλίσουμε και αυτό? Είμαστε ικανοί να το διακομωδήσουμε, να έχουμε διακοπές κάθε 10 λεπτά, κάθε 5 λεπτά? Όχι, εμείς είμαστε ικανοί να βάλουμε κανένα serial να παίζει στο video replay για να βλέπουμε. Ναι, σε κάποια γήπεδα μπορεί να πούνε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα. Το θεωρείς πάντως καλύτερη λύση από τους επιπρόσθετους? Γιατί να μην υπάρχουν και επιπρόσθετοι και βίντεο assistant referee? Εφόσον διαπιστώνουμε ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, ναι, στους διαιτητές, υπάρχει ένας, ας το πούμε, ερασιτεχνισμός. Ξέρεις, ως αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι η βαθμολογία κατά κάποιο τρόπο δείχνει το πού πρέπει να είναι ο καθένας. Με βάση αυτό που έδειξαν... Οι παοξίδες λένε ότι δικαιούταν πιο μεγάλη διαφορά. Μπορεί, ναι, να έχουν δίκιο. Ναι. Αλλά δεν είναι τέτοια η διαφορά που θα έλεγε σήμερα ότι έχω πάρει το πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να ήταν 3 βαθμούς η διαφορά. Το σέβομαι και το δέχομαι κιόλα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό, είναι πραγματικότητα. Ναι. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ο Ολυμπιακός βρίσκεται εκεί που βρίσκεται με βάση την πραγματική του αγωνιστική θέση. Ο Παναθηναϊκός τα ίδια. Η ΑΕΚ, θα έλεγα ότι άντε να πω ότι έχει κερδίσει 2 βαθμούς παραπάνω. Δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλοιωθεί το σύνολο του βαθμολογικού πίνακα. Στο περίπου είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Αλλά δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε εκεί έτσι όμως. Δηλαδή σε λίγο, αν θέλουμε να βάλουμε επιπρόσθετους, δεν θα υπάρχουν στους πίνακες. Δηλαδή θα είναι τιμωρημένοι θα είναι. Ξέρεις ποιο θα είναι το πρόβλημα σε λίγο, Δημήτρη? Ότι είμαστε στην 7η αγωνιστική, ναι, και βλέπουμε σοβαρά λάθη, τα οποία αν τα ίδια λάθη γίνουν στην 27η αγωνιστική θα έχουμε πόλεμο. Ναι, ναι. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει αν υπάρχουν 3 ομάδες, ναι, κοντά, ναι, στην κορυφή και θέλει 4-5 αγωνιστικής και έχουμε τέτοια λάθη. Που για εκεί πάμε. Γιατί βλέπεις ότι οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν είναι μεγάλες. Mm-hmm. Είναι πλέον αρκετά κοντά οι 3 μεγάλοι. Δεν θέλω να σκεφτώ. Μπορεί να σκεφτεί εάν τυχόν έχουμε τέτοια ανθρώπινα. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ανθρώπινα. Εγώ θα σταθώ σε 2 διαιτησίες. Ναι. Που κατά τη γνώμη μου ξεπερνούν τα όρια του ανθρώπινου λάθος. Ο πρώτος από τους 2 διαιτητές, γιατί καταλαβαίνω ότι στον αέρα δεν μπορώ να πω ποια είναι αυτά που υποψιάζομαι ότι δεν ήταν ανθρώπινα λάθη, ο πρώτος από τους 2 διαιτητές δεν έχει ξανασφυρίξει. Θέλω να δω και τον δεύτερο που έχουμε την ίδια υποψία, πότε και αν θα ξανασφυρίξει. Δεν κατάλαβα. Εννοείς διαιτητές που υποπτεύεις ότι δεν ήταν ανθρώπινα τα λάθη τους? Ναι. Λέω, από τα 56 παιχνίδια που έχουν δοθεί ως τώρα στο πρωτάθλημα, ναι, είναι πολύ καλή στατιστική στο δικό μου μυαλό, mm-hmm, εάν μόνο 2 διαιτητές υπέπεσαν σε μία ανθρώπινα λάθη. Πολύ καλή στατιστική. Ειδικά να αναλογιστούμε ότι από τα 56 παιχνίδια του περσινού ή του προπέρσινου πρωταθλήματος και ούτω καθεξής πηγαίνοντας προς τα πίσω, θα είχαμε ένα ποσοστό 50% που θα σφύριζαν με κατεύθυνση οι διαιτητές. Απλά εσύ το λες αυτό έχοντας πολλά στοιχεία, έχοντας πολύ πλούσιο ρεπορτάζ για το παρασκήνιο, ξέροντας πρόσωπα και πράγματα. Ναι, θέλω να το καταλάβει αυτό, ναι, ο κόσμος, ναι, ότι δεν βλέπω ένα σφύριγμα και λέω κάτι. Αυτό. Μπορεί και να ξέρω τι έχει συμβεί πριν. Ή μπορεί να ξέρω ότι κάποια πράγματα μετά. Δηλαδή αν ένας διαιτητής σφυρίζει κάτι γιατί έχει πρόθεση να γίνει διεθνής, και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει διεθνής, το μετράω. Ναι, ναι, ναι. Ή αν ένας διαιτητής σφυρίζει σε εκπαιδευτικά διπλά σε μια συγκεκριμένη ομάδα και πάει ένα Σάββατο, ας πούμε, απόγευμα
και δίνει πέναλτι που χαρίζει νίκες. Δεν μπορώ να μην το προσμετρήσω στις πληροφορίες που έχω. Ναι, όλα αυτά αποτελούν κριτήρια για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ο Κουτιάφτης, παράδειγμα, θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενός διαιτητή που έδωσε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο 94ο λεπτό του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη. Ναι, ναι. Αλλίωσε το αποτέλεσμα, έτσι. Για να μην λέμε. Δεν τη λες και πολύ εύκολη τη φάση, αλλά δεν ναι, λάθος έκανε. Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και χθες ήταν άτυχος πάλι. Στο 60ο λεπτό του ίδιου αγώνα έδωσε πέναλτι υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Το Καραϊσκάκι. Στο οποίο άλλοτε έπρεπε να βγάλει κάποιος χατζάρα για να δώσει πέναλτι. Δεν μπορώ αυτό το διαιτητή να τον καταδικάσω και να πω ότι είναι ένας διαιτητής ο οποίος είχε κατεύθυνση στο συγκεκριμένο μάτι. Γιατί επειδή είδα όλο το παιχνίδι και ξέρετε πάρα πολύ καλά και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι ότι δεν επηρεάζεται ένα παιχνίδι μόνο από τα πέναλτι και τις κόκκινες. Αν ένας διαιτητής θέλει να σε πάει εκεί που θέλει να σε πάει, θα αρχίσει να σφυρίζει φαουλάκια έξω από την περιοχή, μικρά σφυρίγματα τα οποία ναι, ο Ολυμπιακός τα έχει κάνει πανεπιστήμιο τώρα τόσα χρόνια. Σωστά. Και σε εκείνο το μάτς, ο Ολυμπιακός είχε μια πενταρίσια διαιτησία που πήρε ένα σφύριγμα μεγάλης ομάδας στο τέλος. Θα πάρει και ο ΠΑΟΚ τέτοια σφυρίγματα και το λέω γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τους φίλους του ΠΑΟΚ και για το χθεσινό κείμενο. Ναι. Να σου πω κάτι, Βασίλη. Εμείς δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ σφυρίγματα. Εγώ δεν είμαι προσωπικά. Όταν βλέπω αυτή την αλητεία του Κατσικογιάννη στη Λάρισα τώρα, οι διαιτητές δεν σέβονται τον ΠΑΟΚ. Σταυρό. Να σου πω κάτι για να το, ίσως για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο κάθε διαιτητής είναι λογικό ότι μπορεί να επηρεαστεί. Και να σου πω το χθεσινό παράδειγμα, επειδή είναι πολύ νοπό, εγώ εκτιμώ ότι ο βοηθός που παίζει στη Λεωφόρο και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει παράγκα του Βασίλη Κωνσταντίνου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο βοηθός λοιπόν που σηκώνει. Όχι, αλλά επικοινωνιακό τα Βατζηλή και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχει, φίλε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Γιατί βασικά δεν υπάρχει αλαφούζος για να τα κολλήσει. Αυτή είναι εσύ, κάτι block spot υπάρχουν δεξιά και αριστερά και τα διαβάζουν και φοβούνται. Δεν θα φοβούνται τον άλλον που στο Sky τους λεντάει. Ξέρεις, πιστεύω ότι χθες ο βοηθός επηρεάστηκε πολύ απλά γιατί βρίσκεται σε ένα γήπεδο που έχει από πάνω τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να πάρεις αυτή την απόφαση, ειδικά αν σκέφτεσαι ότι δεν έχεις πλέον τον Παναθηναϊκό απέναντι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια σε μια εγκληματική οργάνωση και εν πάση περιπτώσει μπορεί να του δώσει και μία στο δόξα πατρί. Εκεί λοιπόν μπορεί να επηρεαστεί ο βοηθός από την έδρα. Τι θέλω να πω με αυτό, γιατί θέλω να οδηγηθώ στο συμπέρασμα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το να παίζει ένας βοηθός σε ένα άδειο γήπεδο κάθε εβδομάδα, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει την κατάσταση. Για σκέψω εσύ, αν αυτός ο βοηθός ήταν χθες στον 90ο λεπτό στην Τούμπα με 30.000 κόσμο από πάνω του, πόσο εύκολα θα έπαιρνε αυτή την απόφαση. Ναι. Υπάρχει και η άλλη άποψη, Βασίλη, ανθρώπου. Μιλάω ανθρώπινα τώρα, καθαρά. Ναι. Δεν προσπαθώ να βρω παρασκήνιο πίσω από κάθε απόφαση. Εκείνο που θέλω να πω ως γενικό συμπέρασμα είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια όλοι μπορεί να ευνοηθούν, όλοι μπορεί να αδικηθούν και όλοι έχουν δικαίωμα στην ελπίδα και στην νίκη. Σας παραθέτω ένα απλό παράδειγμα. Πριν ξεκινήσει η αγωνιστική αυτή που παίξαμε προχθές, που τελείωσε χθες, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μου πείτε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Μιλάω για τους τέσσερις μεγάλους τώρα, έτσι. Ένα παιχνίδι. Ποιο ήταν αυτό? Σίγουρο αποτέλεσμα ποδοσφαιρικά. Ναι. Ένα σίγουρο. Εντάξει, αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλο φαβορί απέναντι στη Λαμία. Ήταν μεγάλο φαβορί. Δεν θα έπαιζες όμως και το σπίτι σου, υπό την έννοια ότι και λες, μπορεί να ποδόσφαιρο είναι, ναι. Μπορεί να καθίσει και κάτι ανάποδα. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πάει στη Νέα Σμύρνη, η ΑΕΚ πάει στη Ξάνθη, ο Παναθηναϊκός παίζει με αντίπαλο χθες μια αδύναμη κανονική ομάδα του παραδείγματος, αδύναμη μένα, αλλά μια κανονική ομάδα, και δεν υπάρχει σίγουρο αποτέλεσμα, για μένα αυτό είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου που ξαναβρίσκουμε μετά από 2 δεκαετίες. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό για να δούμε αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να ξαναδούμε σε μεγάλη χρονική διάρκεια ένα κανονικό πρωτάθλημα. Υπάρχει άλλη άποψη ανθρώπου του ποδοσφαίρου που θέτουν θέμα ικανότητας και ποιότητας διαιτητών. Καλά, εδώ μιλάμε τώρα. Ακόμα και στους διεθνείς. Για παράδειγμα τώρα. Εκεί είναι για να κλαίνει οι ρέγγες. Παίζει, ναι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και όλοι ανησυχούν. Δηλαδή, λείπει ο Σιδηρόπουλος, νομίζω δεν έχει επιστρέψει. Ναι. Και ποιος, ο Παπαπέτρου, ο Κομίνης. Ο Μάνταλος. Ποιος, δεν έχει. Ναι. Έχεις δίκιο. Τι να πούμε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στη διαιτητή. Στις ικανότητες του, στις ικανότητες του. Όχι, εγώ θεωρώ και στον εγκέφαλό του. Εντάξει. Όμως, η μεγάλη, ας το πούμε,
διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει στο Καραϊσκάκι να παίξει χωρίς να πρέπει οι παίκτες του 11, και οι 11 παίκτες του να κυνηγούν επί 90 λεπτά το διαιτητή ή να έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι ένας διαιτητής θα μπει μέσα για να κάνει αποστολή αυτοκτονίας. Ο Ευαγγέλου τι έκανε ρε Βασίλη το Σάββατο? Συγγνώμη? Ο Ευαγγέλου τι έκανε το Σάββατο? Δεν έκανε αποστολή αυτοκτονίας? Ο Ευαγγέλου ξέραμε από πριν τι θέλει να κάνει. Ήταν ένα παιχνίδι όμως το οποίο δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε ο ανταγωνιστής για το πρωτάθλημα. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και εμείς, να τα έχει και η ΚΕΒ. Γι' αυτό είπα και πριν, αν θα το ξαναδούμε το συγκεκριμένο διαιτητή, θα το επανεξετάσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Απλά εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη αυτούς, όποιον και να βάλουν. Μπορεί να κάνουν το εφάπαξ τους, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν. Αλλά από αυτούς που έχουν μείνει, ποιον να έχει εμπιστοσύνη τώρα? Ποιον? Το τραγικό είναι ότι μέσα μου όταν τα μελετάω, ο πιο λογικός είναι ο Αρετόπουλος. Ναι, έτσι είναι. Ναι, ο Αρετόπουλος δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει. Γιατί έπαιξε το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ναι, εννοείται. Φαντάζομαι θα είναι τιμωρημένος από εκείνο το μάτς. Οπότε θα πάμε σε μια άλλη λύση, τώρα θα δούμε ποια είναι αυτή. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει 50-50 διαιτησία την Κυριακή. Γενικά αισιοδοξής. Αυτό είναι το μήνυμα. Σου αρέσει αυτό που βιώνεις και εσύ προβληματίζεσαι σαφώς και μάλλον στεναχωριέσαι όταν αλλοιώνουν τα αποτελέσματα. Προβληματίζομαι από το επίπεδο των διαιτητών. Αλλά δεν μπορώ να προβληματιστώ περισσότερο γιατί ήμουν εδώ τα προηγούμενα 20 χρόνια. Δεν έλειπα στο εξωτερικό. Εγώ απλά βλέπω. Αν εμφανιζόμουν φέτος θα είχα πολλές αμφιβολίες. Αλλά με βάση το γεγονός ότι έβλεπα τα προηγούμενα 20 χρόνια τι γινόταν, θέλω να πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί ας πούμε την Κυριακή, δεν θα υπάρχει ένας διαιτητής που θα βάλει μπλούζα, θα πάει στο πλάι out, θα βάλει μπλούζα του Ολυμπιακού και θα μπει μέσα με σκοπό να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρει ο Γιωργαλάκος το να πάρει ο γηπεδούχος 1-2 σφυρίγματα, φάουλ εννοώ, έτσι, όχι, αλλά όχι να πηγαίνει ακριβώς όπως λέγαμε πριν σε αποστολή αυτοκτονίας σαν τζιχαντιστής να πρέπει να ανατινάξει τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Όχι, αυτό δεν πιστεύω ότι θα το δούμε. Να πάρει ένα-δύο σφυρίγματα μια γηπεδούχος ομάδα σε οποιοδήποτε ντέρμπι, με την πίεση του κόσμου, με την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί, μπορώ να το δεχθώ μέχρι εκεί. Κατανοητό. Οτιδήποτε περισσότερο θα το θεωρήσω, θα θεωρήσω τον συγκεκριμένο ότι θέλει να σταματήσει την απλά τη διαιτησία και βρίσκει ένα τρόπο για να το κάνει. Ναι. Καλά τα λέμε για τον ποδόσφαιρο Βασίλη. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε στο διάλειμμα. Στο μπάσκετ τι βλέπεις? Α, να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εννοείται, τι, πιανού. Εντάξει, κοίταξε, δεν είμαι ο πιο αντικειμενικός κριτής και γι' αυτό ξέρεις, γενικά αποφεύγω να το σχολιάζω. Εγώ το μόνο δηλώνεις που ΠΑΟΚ. Άστο τώρα το τι δηλώνω. Ο καθένας ξέρει η καρδιά του, ξέρει τι αισθάνεται. Αλλά όταν υπάρχει το αίμα σου, ξέρει σε μια ομάδα, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ναι. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για στενό δικό μου πρόσωπο στη συγκεκριμένη ομάδα, είπα και πριν ότι δεν θα είμαι αντικειμενικός κριτής. Το μόνο που έτσι μπορώ να πω, μιας και με ρωτάς, είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή, κανένας δεν έχει καταφέρει για πολύ καιρό να κοροϊδεύσει πολύ κόσμο. Ας αφήσουμε λοιπόν να φανούν όλα στο γήπεδο και να δούμε ποιος είναι αυτός που μπορεί να κοροϊδεύσει για πολύ καιρό και ποιος είναι αυτός που μπορεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να δείξει έργο μέσα στο γήπεδο. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την πρώτη διαβολευδομάδα, τις πρώτες 10 μέρες υπερσοριτός στο ΠΑΟΚ, και θα ανατραπεί και ο κόσμος θα νιώσει αυτό το συνέστημα του να ξαναπάει στο γήπεδο του μπάσκετ όπως πήγαινε πριν από αρκετές δεκαετίες. Και αν υπάρχει μία ομάδα στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να ξαναφέρει το μπάσκετ εδώ, αυτή θα είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά να αφήσουμε τις μεγάλες κουβέντες και να δούμε κάποια στιγμή στο γήπεδο αυτά που λέμε. Εντάξει, έχει και πολύ πολύ μπασκετική δίκηση ο ΠΑΟΚ για να κάνουν λανθασμένες κρίσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται. Ξέρουν πολύ πολύ παραπάνω μπάσκετ τον οποιοδήποτε. Όταν εμείς ήμασταν, όταν ο Μπάνε και ο Σταυρόπουλος έπαιζαν μπάσκετ, εμείς ήμασταν πάνω στα δέντρα που λέμε. Ναι, ναι. Κάπου εκεί είναι αυτό, στα δέντρα μου. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Βασίλη Παθεοδόρου, τον διευθυντή του SDNA, κυρίως για το ποδοσφαιρικό θέμα της διαιτησίας, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ
Συμφωνούμε κατά βάση με τις απόψεις του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως ανησυχούμε και στεναχωριόμαστε όταν έχουμε έτσι τέτοια δύσκολα βράδια. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση για το μέλλον όμως. Δεν μπορώ να κάνω. Είναι η κατάσταση. Πράγματι, αν φτάσουμε εκεί που περιέγραψε, που για εκεί πάμε. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Μήνα Μάρτιο. Να είναι ΠΑΟΚ 55, Ολυμπιακός 54, ΑΕΚ 53. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνεται. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δηλαδή, θα πρέπει να σφυρίζει ποιος. Που δεν θα έχει μείνει κανείς. Πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα για να έχετε στείλει κάποια μηνύματα. Θα διαβάσουμε σε πολύ λίγο. Προχωράμε άλλα 15-20 λεπτά. Μήνυμα το οποίο έστειλε φίλος για το ΒΑΡ και ρωτάει, μάλλον γιατί δεν ξέρει αν προέρχεται από τη λέξη βαρούχας. Όχι, φίλε, είναι... Virtual replay. Τι virtual replay. Είναι το video assistant referee. Δεν είναι, ο βαρούχας δεν έχει σχέση με το ΒΑΡ, για να μην μπερδευόμαστε. Ελπίζουμε κάποτε να εφαρμοστεί, να βρεθεί τρόπος ώστε να εφαρμοστεί και να βοηθήσει, να μην το ξεφτυλίσουμε, γιατί είμαστε ικανοί πράγματι να τα κάνουμε χειρότερα από ό,τι είναι. Όλοι οι άμπαλοι είπαν για το Σάρι, βεβαίως, που λέγαμε νωρίτερα, για διάφορες ομάδες, φυσικά δεν πέτυχε κανείς. Ο φίλος μας εδώ, ο Κώστας, γράφει έμπολη, γιατί στην έμπολη ήταν. Έμπολη είπα, σας όλο βρε είπες. Είπα και έμπολη, βάλτο, δεν είπα έμπολη. Ναι. Δεν ήσουν εδώ εσύ. Τις προάλλες γράφει, είχε η Νάπολη 789 πάσες. Εντάξει, και πάω και το 38% των οποίων ήταν κάθετος. Εκεί είναι η διαφορά. Ρεκόρ που έχει μόνο η Μπαρτσελώνα. Δεν είναι το τραζίσιο της, είναι εκπληκτικό, ρε. Δεν έχει παίχτη που να υστερεί. Ο Αλμπιόλ που τον έκανε στη Ρεάλ δεν χάνει μονομαχία. Ο άλλος, ο Κουλιμπαλί, να είστε να πάνε. Ο Γκουλάμ είναι μέσα στα 5 καλύτερα αριστερά μπακ του κόσμου. Απίστευτος και ο μοναδικός Αργεντινός που δεν είναι ψυχοπαθής, κανονικός άνθρωπος. Στα χαφ, εντάξει, Χάμτσικ, Άλαν, Ζολζίνιο, αντίο ζωή. Δεν μπαίνει στο κέντρο ποτέ. Και άμα τους δώσεις χώρο, όχι, Παναγιά. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, γράφει φίλος, έχει μακράν του δεύτερου τους περισσότερους εχθρούς. Οπότε φαντάσου τι είχε να ακούσει αν διαλαλούσε όλα όσα έκανε. Χθες, πλην του offside, η ΑΕΛ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ευνοείται καραυγαλαία. Τι δεύτερο, δε. Η φάση του... Του Ατρομήτου, τον γκολ. Ναι. Τι λες, δε. Τυχαίο είναι, δεν μπορεί να είναι, εντάξει, μην είστε... Έχει η ΑΕΛ άκρες για να ευνοείται. Ρε, αυτή εδώ η σκατοφάρα, γιατί έτσι θα τη λέω, μόνο και μόνο με την επικοινωνία του Παναθηναϊκού, του Κούγια, του ένα, του άλλου, μασάνε. Μπα. Δεν σέβονται. Καλά. Φοβάται, είναι στον Κούγια. Καλά, εντάξει. Άσε. Καλά, καλά. Χθες, πλην του offside, ναι. Η φάση του Βράνιες, γράφει, για τον επόπτη που ήταν στην ευθεία, ήταν εύκολη. Έλα ρε τώρα, μην τρελαίνεστε. Εύκολη είναι, στατικός παίκτης είναι. Ναι. Πάμε μπάσκετ. Υπάρχει και μια εκδήλωση σήμερα, θα μας πει ο Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα καλά. Μια χαρά. Τι έχουμε σήμερα, τι γίνεται? Σήμερα, εντάξει, υπάρχει το αγωνιστικό που έχει να κάνει με την προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Γκαζιαντέπ, και αργότερα στις 8 είναι η παρουσίαση, έτσι, της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με το ΠΑΜΕ Στοίχημα και τον ΟΠΑΠ, η ανανέωση ουσιαστικά της συμφωνίας, γιατί από πέρσι υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές και το καλοκαίρι ανανεώθηκε, θα είναι όλος ο ΠΑΟΚ, όλοι οι ΠΑΟΚ εκεί, και η διοίκηση και οι παίχτες και ο προπονητής και το επιτελείο. Δεν έχει βοηθήσει το ξεκίνημα της σεζόν για να υπάρχει έτσι και τόσο καλή διάθεση εν ώψη αυτής της εκδήλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο μεγάλος χορηγός της ομάδας, και σήμερα στις 8 στη Μακεδονία Παλάς θα πραγματοποιηθεί αυτή
η εκδήλωση που έχει να κάνει με το χορηγό. Αύριο τι θα δούμε, αν μπορείς να μας πεις. Αύριο πιθανότατα θα δούμε κόνιαρη, κάτι που από μόνο το αποτελεί ένα σημαντικό νέο. Εκεί τι θα αλλάξει την εικόνα του ΠΑΟΚ ο κόνιαρης. Βέβαια, φίλε, την αμυνά σου θα αλλάξει. Εντάξει. Κοίτα, δεν ξέρω αν θα την αλλάξει, γιατί καταρχάς ήταν δύο εβδομάδες εκτός. Έτσι. Ναι. Έχει χάσει... Να μην λέμε ότι ο βασικός λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει άσχημα είναι ο κόνιαρης και ο τραυματισμός του. Όχι, αυτό δεν μπορείς να πεις. Ότι όταν λείπει ένας παίχτης, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι αν έχει ξεκινήσει άσχημα, ότι φταίει μόνο αυτό. Έτσι. Όταν λείπουν όμως διαρκώς δύο και τρεις και δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση, αυτό είναι πρόβλημα. Ή τέλος πάντων κάνεις προπόνηση προβληματικά, αυτό είναι πρόβλημα. Λογικά λέω θα δούμε κόνιαρη, γιατί χθες έβγαλε σχεδόν όλο το πρόγραμμα. Εφόσον προπονηθεί και σήμερα κανονικά, θα είναι στη διάθεση του Παπαθεοδόρου για το αυριανό παιχνίδι με την Καζιαντέπ. Εγώ νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κόνιαρης για αυτό το παιχνίδι, ειδικά στην άμυνα, είναι πολύ σημαντικά για τον ΠΑΟΚ. Για αυτό το μάτς το αυριανό με τους Τούρκους του Στέφανου Δέδα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στην περιφέρειά της. Παίζει πάρα πολύ με τρίποντο, έχει ποιοτικούς και ακριβώς Αμερικανούς. Και ο Κόνιαρης είναι ένας παίκτης που τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της άμυνας περιφερειακής έχει πολύ καλά στοιχεία. Το θέμα είναι και πώς θα είναι και ο ίδιος. Έτσι. Αν έχει ξεπεράσει τον φανατισμό του, αν είναι σε θέση να βρει ρυθμό μέσα στο μάτι, γιατί ξαναλέω, ο Κόνιαρης λείπει σχεδόν παραπάνω από 15 μέρες πάνω κάτω. Πώς προπονήσεις έχει κάνει, Νίκο? Κανονικά χθες έκανε μία. Και μία για σήμερα δύο. Και μία σήμερα δύο, ναι. Εφόσον όλα είναι καλά. Για να πεις ότι... έχει ή ξεπεράστηκαν όλες? Όχι, για να κάνει προπόνηση οι όποιες ενοχλήσεις είναι απειροελάχιστες πλέον και αυτό είναι το σημαντικό για τον Κόνιαρη. Το θέμα είναι μετά από έναν τραυματισμό και το πώς θα βρεις ρυθμό μέσα στο μάτς. Αλλά ξαναλέω ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι το αυριανό, αυτά τα στοιχεία που έχει ο Κόνιαρης που τα έχουμε δει, τα είδαμε και πέρσι, τα είδαμε και το καλοκαίρι με την Εθνική και γενικά τα έχουμε δει με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή την πίεση στην μπάλα, την ασφιχτική άμυνα σε καλούς αντιπάλους Αμερικανούς που μπορεί να το κάνει καλά, νομίζω ότι έχει ανάγκη από αύριο. Δεν μπορεί. Ο Ντίλαρ δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του πλανήτη, ούτε ο Τσόχλας. Όχι. Σε αυτό το πράγμα βοηθάει αρκετά και ο Κατσίβελης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ήρθε σε μια πολύ περίεργη κατάσταση για την ομάδα, αλλά και πολύ χρόνο συμμετοχής έχει πάρει, εγώ θα πω αναγκαστικά, αλλά και ο ίδιος έχει βοηθήσει και νομίζω ότι το επίπεδο της προσαρμογής του είναι πολύ ψηλό για τον Κατσίβελη. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που βοήθησε πολύ και επιθετικά. Αν νομίζω δεν είναι αυτή η δουλειά του Κατσίβελη. Δεν είναι παίχτης ο οποίος θα σου δίνει 15 πόντους όπως έδωσε στο ΆΚΑ. Μπορεί να δώσει άλλα πράγματα. Αλλά δεδομένη χρονική στιγμή που λείπει ένας σημαντικός παίχτης στην περιφέρεια, λείπει και ένας ακόμα σημαντικός που είναι ο Ζάρας, ο Κατσίβελης παίζει παραπάνω. Ερωτηματικό είναι και η συμμετοχή του Ζάρα. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Αυτός δεν έκανε χθες, συνέχισε να κάνει ατομικό πρόγραμμα. Η θλάση που έχει προσαγωγό δεν είναι βαριά, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να ξαναρισκάρει. Δεν έπαιξε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε σήμερα, στην πορεία της ημέρας, αν ο Ζάρας θα είναι στη διάθεση του Παπαθεοδόρου. Τουλάχιστον μετράει μία επιστροφή. Χτυπάμε ξύλο να μην υπάρχει κάτι άλλο τελευταία στιγμή, γιατί όλο για κάτι προκύπτει. Από προπόνηση σε προπόνηση, ούτως ώστε να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει αύριο την πρώτη νίκη. Για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το αυριανό και έπειτα το επόμενο που έρχεται το Σάββατο με την Κίμη, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσπάθεια στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αντιμετώπισε μια ομάδα άλλου επίπεδου που μπορεί να μην ήταν και σε κάποια πολύ καλή μέρα. Αλλά ήταν φοβερό πως το μείον 4 πήγε μείον 22. Φοβερό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι καλά αυτό το πράγμα το κάνει σε πολύ ψηλό επίπεδο και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Το κάνει πολύ καλά και σε επίπεδο Ευρωλίγκα δηλαδή. Είναι μια ομάδα η οποία εγώ νομίζω ότι από τους 16 Ευρωλίγκα διαβάζει πιο καλά από όλους τα mismatch. Δηλαδή ήταν φοβερό ότι σε κάθε φάση, σε κάθε επίθεση ψάχναν αυτό το πράγμα, γι' αυτό και καλά είχε 12 assist. Και όταν άρχισαν να βάζουν και τα τρίποντα, το match ξέφυγε. Εκεί θες και λίγο τύχη. Έτσι. Δηλαδή όταν δέχεσαι 7 τρίποντα μέσα σε ένα δεκάλεπτο, όπως ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη Μπαντζόγλου, το κατάλαβες και χθες. Θέλει και λίγο τύχη εκεί, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, 7 τρίποντα σε ένα δεκάλεπτο,
είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο νούμερο. Εντάξει, και ο άλλος έχει και ικανότητα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται λίγο τύχη στη φάση ότι ναι, κάποια τρίποτα που μπορεί να βρεθούν να μην είναι σε πολύ καλή μέρα ο άλλος και να τα χάσει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λοντζέσκι, έχει τον Ντένμον, έχει και τον Μικρό Μίτογλου που έχει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι, θα δούμε αν θα βάλει και άλλα στην πορεία. Και το μάτς ξέφυγε. Για μένα το πιο σημαντικό της Κυριακής ήταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν το παράτησε. Γιατί υπάρχει το προηγούμενο της Ludwigsburg, στο οποίο όταν λίγο οι Γερμανοί πήραν μια μικρή διαφορά, ο ΠΑΟΚ έδειχνε να χάνει τα φάκια τα πασχάλια. Στο ΆΚΑ το πάλεψε να μαζέψει τη διαφορά ουσιαστικά και το ψιλοκατάφερε. Το θέμα τώρα είναι αύριο να κερδίσει. Από εδώ και πέρα πλέον με αυτά τα δύο μάτς που έχει μπροστά του, το αυριανό με την Gaziantep, που δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι η Gaziantep μια ομάδα που είναι του χεριού του ΠΑΟΚ, έτσι. Την είδαμε και στα φιλικά. Μία νίκη του ΠΑΟΚ στο πρώτο του φιλικό το δυνατό και μία ήττα στην Τουρκία. Είναι ομάδα που είναι πολύ πιο ακριβή από τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι πολύ πιο ακριβή από τον ΠΑΟΚ. Έχει παίκτες όπως ο Ραντ που ήταν πέρσι στη Μακάμπη, ο Αρμάντ, ο Lions που ήταν πέρσι στην Ουσάρ, ο ψηλός ο White που ήταν στη Γαλλία. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι είναι και πολύ ακριβότεροι και αρκετά ποιοτικοί, αλλά η Gaziantep από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα βασίζεται πάρα πολύ στο τρίποντο. Αυτό το πράγμα είναι λίγο δίκο από μαχαίρι. Δηλαδή εφόσον είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις και τη βγάλεις από το ρυθμό της, μπορείς να έχεις το μάτσο εκεί που θέλεις εσύ. Αν δεν το κάνεις, θα σε χτυπήσει. Και θα σε χτυπήσει γιατί έχει και σουτέρ παίχτες και παίχτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν μετά από τρίπλα και γενικότερα είναι ομάδα που προσπαθεί πολύ να τον ανεβάσει το ρυθμό και να βρει ελεύθερα σουτ ακόμα και στα 7-8 δευτερόλεπτα και τα 10. Γι' αυτό ο Πάκος θα πρέπει να είναι πολύ έτοιμος αύριο να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα και να κερδίσει. Έτσι, γιατί πλέον αν πάει και πέμπτο μάτς με ήττα και μέσα στην έδρα σου ειδικά, καταρχάς να μείνουμε από το κομμάτι το βαθμολογικό που έχει να κάνει για το Champions League. Προσπαθείς, επειδή φέτος είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες περνάνε, δεν υπάρχει καλύτερος πέμπτος, όσο μπορείς να διατηρήσεις την έδρα σου. Δηλαδή, αν μπορείς να κάνεις το απόλυτο στην έδρα σου, θα είναι το ότι καλύτερο. Αλλά προσπαθείς να το διατηρήσεις. Να έχεις ένα μεγάλο ποσοστό νικών στην έδρα σου. Και πρέπει ο Πάγος να ξεκινήσει καλά και για το βαθμολογικό κομμάτι, αλλά και για να πάρει την πρώτη νίκη, που για μένα είναι το πιο σημαντικό στο ψυχολογικό κομμάτι, που σίγουρα είχε επηρεάσει την ομάδα. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Παπαθεοδόρου στο ΆΚΑ με το τίμητο από τον Παναθηναϊκό. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλος γράφει ο 443, πόσο μπορεί να προβληματίσει ο φετινός Παναθηναϊκός. Τους Παναθηναϊκούς, πάρα πολύ. Όχι για τα εντός του γηπέδου, όπου εντάξει, δίνουν μια μάχη, αλλά για τα εκτός του γηπέδου, από ό,τι φαίνεται, τους Παναθηναϊκούς θα τους προβληματίσει πάρα πολύ. Για τους υπόλοιπους, ο Παναθηναϊκός παραμένει μια μεγάλη ομάδα, θα την κάνει την προσπάθειά του. Προφανώς θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, μπορεί να χάσει τον οποιοδήποτε. Εντάξει, δύσκολα θα είναι σταθερός. Δύσκολα να είναι κοντά στους άλλους τρεις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα διαλύσει κιόλας το γήπεδο. Θα το παλέψει, θα είναι αξιοπρεπής. Ως πότε ο Ζουνίδης θα κάθεται, δεν φύγει να διαβάζει ότι φεύγει ο ένας πουλί, το άλλος κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος. Όσο πάει. Μόνο κερδισμένος θα βγει ο Ζουνίδης. Και νομίζω το ξέρει, είναι έξυπνος. Ότι θα κερδίσει από όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Αύριο και handball, αύριο και τα υπόλοιπα. Μπάσκετ αύριο. Ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Αύριο διαιτητή. Με τον Κώστα Νικολακόπουλο, το φίλο μας, να προβλέπει εδώ, να γράφει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Κομίνη στο Καραϊσκάκι. Αυτό σου λέω τώρα. Είναι πολύ ωραίο. Με που μας έπαιξε ο Κομίνης. Εγγράφει, έχει τον τελικό κυπέλο ότι είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ο τελικός κυπέλου. Ναι. Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ επίσης ότι είναι υπέρ του ΠΑΟΚ για τον Κομίνη. Ο καθένας ό,τι θέλει, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι. Αύριο, ναι. Αύριο προφανώς θα έχουμε τους. Και έχει και ένα ωραίο θέμα τον Γκαζέτα επίσης για όλα τα φατσοσφυρίγματα, τα φετινά, ειδικά για τους μεγάλους. Και κλείνει το κείμενο του Γκαζέτα. Τέλος, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει περάσει εντελώς απαρατήρητη διαιτησία. Αφού με εξαίρεση το ένα πέναλτι του Μάτος στη Λάρισα, δεν έχει ευνοηθεί ούτε έχει διοικηθεί σε καμία από τις 7 αγωνιστικές του αθλήματος. Είναι οι 15 αυτοί πεντακάθαροι βαθμοί που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο Χαλίφης, Ντέμι μου. Νικολαίδης είναι από πέρυσι.
Ναι. Το θυμάμαι. Κλείνουμε λίγο πριν τις 2. Για το ΠΑΟΚ 24 το ραδιοφωνικό. Αύριο και πάλι μαζί στις 12. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι, συνέχεια σε λίγο με Κώστα Βασιλόπουλο εδώ στον Λίπερο και Γρηγόρη Ατρίδη βεβαίως.